5 Φεβρουαρίου σήμερα του 24 και μιλάμε για την 122η ημέρα από την 7η Οκτωβρίου του 23, από την φοβερή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Το πόλεμος εδώ συνεχίζεται. Τα μέτωπα στη Γάζα, στην Δυτική Όχθη και στο Λίβανο είναι ανοιχτά. Και χθες γίνεται ο εξής δώρος στο Ισραήλ. Βγαίνει ο υπουργός, ο πατριώτης υπουργός του Ισραήλ της Εθνικής Ασφαλείας, ο Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ. Και σε μια συνέντευξή του σε αμερικανικό έντυπο αναφέρει κάτι απόλυτα αληθινό. Αναφέρει ότι ο Μπάιντεν δεν βοηθάει το Ισραήλ όπως θα έπρεπε και με όλες τις δυσκολίες που φαίνεται το επιτελείο Μπάιντεν εναντίον του Ισραήλ, δεν μπορεί να έρθει μια αληθινή νίκη του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Και μάλιστα ο Μπεν-Γκβίρ ανέφερε ξεκάθαρα ότι ελπίζει και προτιμά τη νίκη του Τραμπ, όπου ξέρει και υπολογίζει ότι ο Τραμπ θα σταθεί πολύ περισσότερο υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το επιτελείο Biden. Σε αυτά τα λόγια του Υπουργού Μπεν-Γκβίρ συμφωνούμε 100% ως πατριώτες Ισραηλινοί πολίτες. 100% η συντηρητική πλειοψηφία των Ισραηλινών πατριωτών συμφωνεί με αυτά τα λόγια. Ελάτε όμως που αυτό ενόχλησε την αριστερή χλέμπα και το βαθύ κράτος εδώ στο Ισραήλ, που άρχισαν να ορίονται και να βγάζουν αφρούς πως είναι δυνατόν να μιλάμε εναντίον της Αμερικής, εναντίον του Biden, εναντίον των Liberals. Όλοι αυτοί οι δουλοπρεπείς που τρέχουν πίσω, τα πιόνια του Biden που τρέχουν πίσω από τους Αμερικάνους και από τους Liberals, πώς το λένε, φρικιάσανε. Και εδώ ακριβώς αυτό είναι το όλο μας θέμα. Μάλιστα τώρα βγαίνει στην φόρα από αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Biden σε εσωτερικές συζητήσεις που κάνει με δικούς του ανθρώπους βρίζει και χλεβάζει τον Νετανιάου, τον πρωθυπουργό Νετανιάου, μιλώντας για αυτόν με χυδαία λόγια. Λοιπόν, αυτός είναι ο Biden. Αν μην τι άλλο, αν ψάξετε λίγο, ο Biden ήταν ένας liberal με αντιϊσραηλινές ατζέντες, καλυμμένες πάντα αντιϊσραηλινές ατζέντες, γιατί θα το παίξει ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ, θα το παίξει ο σιωνιστής. Τα ξέρετε αυτά και στο παρελθόν έλεγετε στις βλακίες. Αυτή η καλυμμένη αντιϊσραηλινή στάση του είναι γνωστή ήδη από τις μέρες που ήταν πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ. Και μάλιστα είχε συγκρουστεί και με τον πρωθυπουργό Μενάχεν Μπέγκιν παλιότερα, όταν αυτός ήταν σενάτορ ο Biden. Σήμερα βέβαια ο Biden, για να τα λέμε και πιο ξεκάθαρα, δεν ξέρω πόσο ο ίδιος παίρνει αποφάσεις από μόνος του. Μιλάμε για ένα ξεμορεμένο γεράκο πια, ως ένα σημείο που οι περισσότερες αποφάσεις, και αυτό είναι ολοφάνερο, και οι περισσότερες αποφάσεις που παίρνονται είναι από το liberal επιτελείο του, που είναι όλοι άνθρωποι του ενός από τους μεγαλύτερους εχθρούς του εβραϊκού έθνους στον 21ο αιώνα, του Χουσέιν Μπαράκ Ομπάμα. Εντάξει, δηλαδή πίσω από τον Biden είναι Ομπάμα. Και αυτόν τον λόγο βλέπουμε αυτή την αντιμετώπιση. Και μάλιστα μας βγαίνουν οι Αμερικάνοι χθες και λένε, επειδή έχουν συγχυστεί που ο Νετανιάου δεν τους κάνει τα χατήρια και δεν χορεύει το χορό τους και να καταστρέψει το Ισραήλ εκ των έσω, βγαίνουν κάποιοι Αμερικάνοι επιτελείς και λένε ότι ο Νετανιάου δεν θα είναι αιώνια στην εξουσία. Σε ένα σημείο και περνάει και μια σπόντα που την ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτοί οι Liberals ενίσχυαν όλες αυτές τις αριστερές μειοψηφικές δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ για να ρίξουν την κυβέρνηση όλο αυτό το προηγούμενο χρόνο. Ελάτε όμως που αυτό που έχουμε να πούμε στους Αμερικάνους liberals είναι το εξής. Ναι, μεν ο Νετανιάου μπορεί να μην είναι αιώνιος ηγέτης και μετά μπορεί να έρθουν ακόμα πιο πατριώτες ηγέτες στο Ισραήλ. Και όχι μόνο στο Ισραήλ και παντού στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Είναι ο Biden αιώνιος? Είναι ο Biden αιώνιος? Σε ένα χρόνο από τώρα γίνονται εκλογές. Και ευχόμαστε με τη βοήθεια του Θεού οι liberals, όχι μόνο ο Biden, οι liberals να συντριφτούν εντελώς. Και ναι, υποστηρίζουμε χωρίς την ντροπή τον Donald Trump, τον καλύτερο πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος δεν είναι τέλειος, φυσικά και δεν είναι τέλειος. Και δεν τον εμπιστευόμαστε ούτε αυτόν 100%. Αλλά τον εμπιστευόμαστε χίλιες φορές περισσότερο
σε σχέση με τον Biden και τους Liberals. Ένας Τραμπ που έκανε τόσες καλές χάρες υπέρ του Ισραήλ στα 4 χρόνια που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ναι, στεκόμαστε στο πλευρό του Τραμπ σε αυτή τη φάση. 100%. Αλλά εδώ θα πω και κάτι άλλο. Πέρα Τραμπ και πέρα Biden, το Ισραήλ πρέπει να φτάσει και ο λαός του Ισραήλ και ο εβραϊκός λαός γενικότερα πρέπει να φτάσει στην εξής κατανόηση. Πρέπει να αποδεσμευτούμε από τη δουλοπρέπεια. Είτε αυτή προς την Αμερική, προς τη Ρωσία ή προς οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Και να εμπιστευόμαστε πρώτα απ' όλα τον Θεό μας, τις δυνάμεις μας και με τη βοήθεια του Θεού έτσι να κάνουμε σωστές συμμαχίες. Συνεχίζουμε.